ήρθατε στο σθηνοποιού μας. Είμαστε στο κτήμα τεχνίνου, στο μικροχώρι δράμας. Και εγώ είμαι ο Άκης Παπαδόπουλος, είναι ο λόγος του κτήματος. Έχετε ένα υπέροχο κτήμα, έχετε υπέροχα κρασιά, ξέρω ότι τα έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Και πραγματικά ανυπομονούσα να έρθω, γιατί ήθελα να δω όλη τη γραμμή παραγωγής που έχετε εδώ πέρα, που την παραγωγή σας μέσα και όλη τη γιορτή, τέλος πάντων, που ετοιμάζετε και σήμερα για τη δραμινογνωσία. Χαρά μας να σας καλωσορίσουμε καταρχάς και γι' αυτό είμαστε εδώ, να τα δούμε μαζί όλα, να ξαναγηθούμε στους χώρους παραγωγής, στους επισκέψιμους χώρους του κτήματος και να δοκιμάσουμε τα κρασιά μας. Ξέρω ότι εδώ πέρα είσαστε επισκέψιμοι μόνιμα, όχι μόνο τώρα λόγω της δραμινογνωσίας, έτσι? Ναι, πέρα από τη συγκεκριμένη περίσταση της δραμινογνωσίας, να πω ότι το εινοπείο μας είναι επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπου είναι μάλιστα μεγάλη μας χαρά να υποδεχόμαστε το εινόφιλο κοινό, ούτως ώστε να μπορούν να γνωρίσουν και τους ανθρώπους και τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από το αγαπημένο τους κρασί. Πριν πάμε όμως να με ξεναγήσετε, θέλω να μου πείτε λίγα πράγματα για εσάς. Για εδώ, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να κάνετε ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα? Να πω καταρχάς ότι εγώ είμαι δεύτερη γενιά στην μηνοπαραγωγή. Η ιστορία μας ξεκινάει στις αρχές του 90, γύρω στο 93, όπου ο πατέρας μου, Γιάννης Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, και ο φίλος Γιάννης Καλαϊτζίδης, αρχιτέκτονας μηχανικός, ξεκίνησαν καθαρά καθοδηγούμενοι από την αγάπη τους για το κρασί. Αρχικά ξεκίνησαν σαν εινόφιλοι και προσπάθησαν να μεταπηδήσουν στο στάδιο του εινοπαραγωγού. Πολύ ρυψοκίνδυνο, θα έλεγα, σαν πολύ ρυψοκίνδυνη κίνηση, καθότι δεν είχαν το υπόβαθμο το επιστημονικό για να το υποστηρίξουν. Ξεκίνησε λοιπόν καθαρά έτσι, καθοδηγούμενοι από την αγάπη τους και το πάθος τους για το κρασί, να προσπαθήσουν να παράξουν το δικό τους κρασί. Είδαν λοιπόν ότι είχε αποδοχή αυτό το πράγμα στο στενό κύκλο των φίλων τους αρχικά, και αυτό τους έδωσε κουράγιο και δύναμη να το δουν, θα έλεγα, πιο επαγγελματικά. Οπότε αποφάσισαν πλέον να επενδύσουν, τους ώστε να έχουν τις σωστές εγκαταστάσεις που απαιτούνται, καθώς και τον εξοπλισμό για την παραγωγή εινών ποιότητας. Το εινοποιείο λοιπόν έγινε σταδιακά. Κατασκευάστηκε το πρώτο κομμάτι στο χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Ακριβώς από πάνω μας, καθότι βρισκόμαστε στην υπόγεια Κάβα Παλαίωσης, ήταν το παλιό πατρικό του πατέρα μου. Και το 2007 έγινε η επέκταση από την απέναντι πλευρά του δρόμου, όπου ουσιαστικά έγινε ο υπέργειος χώρος παραγωγής και η υπόγεια Κάβα Παλαίωσης. Οι δύο κάβες πλέον συνδέονται μεταξύ τους με τούνελ, το οποίο περνάει και διασχίζει υπογείο στο δρόμο. Και εσείς με χαρά μπήκατε στη διαδοχή αυτής της επιχείρησης, έτσι? Ναι, να πω ότι εγώ το σπούδασα μάλιστα το αντικείμενο, καθότι τελείωσα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο χημικό τμήμα και στη συνέχεια πήγα στη Γαλλία, στον Μπορντό, όπου σπούδασα εινολογία. Οπότε δεν είναι μόνο η αγάπη σας για το κρασί, το κάνατε, το σπουδάσατε, το μελετήσατε, ολόκληρη την επιστήμη τη φέρατε εδώ, στο εινοποιείο σας. Πολύ ωραία. Είναι χαρά για μένα το εν λόγω επάγγελμα, γιατί είναι κάτι που με γεμίζει και αγαπώ να κάνω. Οπότε θεωρώ πολύ δημιουργική δουλειά το να κάνεις κρασί, και πραγματικά το αγαπώ και είμαι ευτυχισμένος που αποφάσισα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Εγώ ανυπομονώ ωστόσο για την ξενάγηση που μου υποσχεθήκατε, οπότε μήπως ήρθε η ώρα να το κάνουμε? Πάμε να ξεκινήσουμε, θέλετε? Θέλω. Και τώρα μπήκαμε πραγματικά σε ένα δωμάτιο χρυσό. Γιατί το λέω χρυσό? Γιατί βλέπω ένα σωρό τίτλους και βραβεία για το κρασί, φυσικά. Ναι, στα 25 περίπου χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στο χώρο, τα κρασιά μας έχουν κερδίσει πάνω από 300 μετάλλια και βραβεία σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς ίνου. Οπότε ένα μικρό μέρος, θα έλεγα, από αυτά βρίσκονται εδώ να κοσμούν τους τοίχους. Σωστά, για 400 που να τα βάλεις κιόλας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
έχουμε στα ράφια τις φιάλες του Ερυθρού Ίνου μας, ο οποίος έχει παλαιώσει σε δρύνα βαρέλια και τώρα ακολουθεί το στάδιο της παλαιώσης στη φιάλη μέχρι να κυκλοφορήσει πλέον στην αγορά όταν είναι έτοιμος. Gone, I'm gone now. Hard to think of an easy way to start. It's over, give me what I've lost. Νιώθω κάπως δροσιά, θα το πω. Πού είμαστε τώρα? Να πούμε ότι βρισκόμαστε στην υπόγεια κάβα παλαίωσης, όπου η θερμοκρασία είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως απαιτείται άλλωστε για τη σωστή παλαίωση των ίνων μας. Είμαστε γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και με μια υψηλή υγρασία η οποία ξεπερνά το 80%. Εδώ παλαιώνουμε τους ερυθρούς κυρίως ίνους μας και θα έλεγα ότι έχουμε δύο υπόγειες κάβες παλαίωσης, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με τούνελ το οποίο διασχίζει υπογείως τον δρόμο. Και τώρα είμαστε ακριβώς στο σημείο που είμαστε κάτω από το δρόμο και θα περάσουμε στην απέναντι πλευρά. Αυτός είναι ο δρόμος λοιπόν που μου λέγατε. Ναι, ακριβώς από πάνω μας είναι ο δρόμος. Υπόγειο. Τέλεια. Βρισκόμαστε στο καινούργιο κομμάτι της υπόγειας κάβας, το οποίο κατασκευάστηκε ταυτόχρονα με το νέο τμήμα του Ινοποιείου το 2007 ολοκληρώθηκε. Ακριβώς από πάνω μας είναι ο χώρος με τις δεξαμενές όπου γίνεται η διαδικασία της εινοποίησης και εφόσον ολοκληρωθεί η εινοποίηση, τα ερυθρά κρασιά κατεβαίνουν κάτω για να ξεκουραστούν στα δρύνα βαρέλια για ένα περίπου χρόνο, όπου μετά γίνεται η εμφιάλωση και ακολουθεί το στάδιο της παλαίωσης στη φιάλη. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Γιατί τώρα όλα αυτά είναι, ας πούμε, η προς παραγωγή, όχι μάλλον, η παραγωγή προς διάθεση. Είναι τα κρασιά, τα ερυθρά, τα οποία έχουν ολοκληρώσει την αλκοολική τους ζύμωση και είναι πλέον στο στάδιο της ορίμανσής τους στο δρύνο βαρέλι τους, ώστε να εμπλουτιστεί ο χαρακτήρας τους οργανοληπτικός με τη βοήθεια του ξύλου της βελανιδιάς από το οποίο γίνονται τα βαρέλια και επίσης να μαλακώσει το στόμα τους, ώστε να είναι πιο βελούδινα για τον καταναλωτή και στη συνέχεια θα εμφιαλωθούν αυτά, θα παλαιώσουν για ένα διάστημα ακόμη στη φιάλη και μετά θα μπει ετικέτα και θα είναι προς διάθεση στην αγορά. Είμαστε στο χώρο της παραγωγής, όπου βλέπετε περιστοιχιζόμαστε από δεξαμενές, στις οποίες γίνεται η εινοποίηση και ουσιαστικά είναι ο χώρος όπου γίνονται οι αλκοολικές ζυμώσεις και εινοποιούνται τα κρασιά μας. Οι δεξαμενές αυτές είναι συνδεδεμένες σε σύστημα κεντρικό ψήξης και θέρμανσης, ώστε να γίνεται σωστά ο έλεγχος των θερμοκρασιών, ο οποίος είναι απαραίτητος κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Εδώ βλέπετε έχουμε μια οθόνη, ένα κεντρικό υπολογιστή στην ουσία όπου μας βοηθάει να ελέγχουμε μεταξύ άλλων τις θερμοκρασίες της κάθε δεξαμενής και μας βοηθάει να τηρούμε την ιχνηλασιμότητα όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία. Μπορούμε δηλαδή να εντοπίσουμε το κάθε στάδιο από την αρχή της παραγωγικής διαδικασίας, από το σταφύλι και το αμπέλι μέχρι το τελικό στάδιο που είναι η εμφιάλωση. Και εδώ τώρα εδώ είμαστε στη γραμμή της εμφιάλωσης, όπου ουσιαστικά όταν ένα κρασί είναι έτοιμο να εμφιαλωθεί, γίνεται σε αυτή τη μηχανή η εμφιάλωση. Να πω ότι η παραγωγή μας είναι καθετοποιημένη. Κάνουμε ουσιαστικά όλες τις δουλειές που απαιτούνται για το προϊόν το οποίο παράγουμε, ξεκινώντας από το αμπέλι, την καλλιέργεια της αμπέλου, τον τρίγο ο οποίος γίνεται χειρονακτικά,
Ακολουθεί μετά το στάδιο της εινοποίησης, της εμφιάλωσης και της τυποποίησης πρώτου κυκλοφορείς το κρασί στην αγορά. Εδώ βρισκόμαστε στον αρχικό χώρο της υπόγειας κάβας που κατασκευάστηκε όταν πρώτο ξεκινήσαμε στις αρχές του 90, όπου πλέον το χρησιμοποιούμε σαν αρχείο, σαν βιβλιοθήκη κρασιών, καθώς έχουμε φιάλες από κάθε μας κρασί, από κάθε σοδιά, από κάθε χρονιά δηλαδή, και προσπαθούμε ουσιαστικά να προσδιορίσουμε το δυναμικό παλαίωσης για το κάθε κρασί μας. Να δούμε δηλαδή πόσο μπορεί να παλαιώσει. Αυτό το κάνουμε ανοίγοντας φιάλες και δοκιμάζοντάς τες ανατακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να δούμε αν η ποιότητα βελτιώνεται, αν παραμένει στάσιμη ή αν αρχίσει πλέον και φθήνει. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε έναν χρονικό ορίζοντα, θα έλεγα, όπου κάποιος μπορεί να πιει τα κρασιά μας στο πικ τους. Και αυτό είναι η επιτυχία για έναν καταναλωτή, να πιει ένα κρασί όσο πιο κοντά είναι στην κορυφή της ποιότητάς του. Τα κρασιά δεν χαλάνε όμως, έτσι δεν είναι? Αλλοιώνεται απλά η γεύση τους? Πώς το λέτε? Αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι, να φανταστούμε μια γραφική παράσταση, θα έλεγα, όπου στον έναν άξονα έχουμε την ποιότητα και στον άλλον άξονα έχουμε το χρόνο. Είναι μια καμπύλη, φανταστείτε, που ανεβαίνει, δηλαδή η ποιότητα βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, πιάνει μια κορυφή, το πικ, και μετά αρχίζει και πέφτει. Οπότε το καλύτερο είναι να πιει κάποιος το κρασί όσο πιο κοντά στην κορυφή αυτήν. Μπορεί να μην χαλάει μετά από κάποια χρόνια, αλλά να έχει περάσει την κορυφή του και να αρχίσει να φθήνει πλέον η ποιότητα. Η ποιότητά του, ναι. Και η γεύση του και ναι. Η αίσθηση που σου αφήνει. Ό,τι προσδιορίζει την ποιότητα. Το άρωμά του, η γεύση του, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ορίζουν την έννοια της ποιότητας. Δεδομένου ότι είμαι άνθρωπος που απλά στέκεται στο να απολαύσει ένα κρασί και δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία έτσι να γνωρίσω όλη αυτή την διαδικασία που γίνεται μέχρι να έρθει στο ποτήρι μου, σας ευχαριστώ διπλά λοιπόν για αυτή την υπέροχη παρουσίαση που μου κάνατε και είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε. Η χαρά ήταν όλη δική μου και να απευθύνω και μία πρόσκληση προς τους τηλεθεατές να έρθουν να ξεναγηθούν στους χώρους μας, να γνωριστούμε, να γνωρίσουν τα κρασιά μας, καθότι είμαστε επισκέψιμοι όχι μόνο κατά το Σαββατοκύριακο της Δραμινογνωσίας, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ναι, πολύ, πολύ αυτό σημαντικό, γιατί μπορεί κάποιοι να μην πρόλαβαν τις ημέρες της Δραμινογνωσίας, οπότε να ξέρουν ότι είσαστε επισκέψιμοι εδώ όλο το χρόνο. Έτσι ακριβώς. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας.